έναν καιρό σε ένα όμορφο σπιτάκι στην εξοχή ζούσε μια μικρή και χαριτωμένη οικογένεια. Που την αποτελούσαν ένα μικρό κοριτσάκι και η μανούλα του. Μια μέρα που η γιαγιά είχε έρθει σπίτι τους να τους επισκεφτεί, έπληξε και χάρισε στο κοριτσάκι ένα μικρό κόκκινο σκουφάκι. Άρεσε πολύ στη μικρή που δεν τρέβωσε από πάνω της καθόλου. Και έτσι όλοι από τότε τη φώναζαν κόκκινο σκουφίτσα. Η κόκκινο σκουφίτσα έπεσε στα χωράφια όταν άκουσε την ομάδα της. Κόκκινο σκουφίτσα! Έλα πόσο αγάπη με ένα γράμμα να τα πας στη γιαγιούλα πέρα στο δάσος! Η κόκκινο σκουφίτσα παίρνει το γράμμα και της έρχεται μια λαμπρή ιδέα. Θα το πάω στη γιαγιάκα. Θα στείλω το μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κάθεται λοιπόν στον υπολογιστή της και αρχίζει να γράφει το κείμενο για να το στείλει. Και τι είναι? Παράθυρα, παράθυρα, παράθυρα. Ω Θεέ μου, ο Μπαμπς. Ω Θεέ μου, και σπαμ. Μια φορά και έναν καιρό στη γειτονιά της κοκκινοσκουφίτσας σούφραν τρία γουρουνάκια με τη μαμά τους και τον παπά τους. Μεγαλώνοντας, άφησαν τους γονείς τους, πήραν τα λάπτοπ τους και έφτιαξαν το καθένα το δικό τους σπιτικό. Το μεγάλο ξαφό γουρουνάκι κάθε πρωί άνοιγε το παράθυρο, κοίταζε τη φύση, έβλεπε τον καιρό και μετά έμενε στο ίντερνετ και μάθαινε τα νέα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το δεύτερο γουρουνάκι, ολημερής και ολυνυχτής, έπαιζε διαδικτυακά παιχνίδια. Μια μέρα είδε την οθόνη να γεμίζει cookies. Πήγε να πάρει την αλληλογραφία του και απόρρισε όταν την βρήκε γεμάτη spam. Το τρίτο γουρουνάκι σερφάριζε αμέριμνα, αγνώντας όλες τις προφυλάξεις και οδηγίες για ασφαλή πλοήγηση. Μια μέρα είδε και αυτό την οθόνη του να γεμίζει pop-ups και κάτι περίεργους και τρομερούς ιούς. Πανικοβλημένα και αλαφιασμένα τα δύο αδελφάκια άφησαν τα σπιτάκια τους και έτρεξαν για βοήθεια στο αδελφό εκείνο. Φταίω μόνο σε γλυκά για την επιπολαιότητα και την απρονοησία τους, τους μίλησε για τους κινδύνους που μπορεί κανείς να συναντήσει στο ίντερνετ. Pop-ups, spam, Trojan horses, worms, spyware, σελίδες πορνογραφίας και μίσους. Ήρεμα πια, ξεκουράστηκαν όλα μαζί στο σαλόνι, παρακολουθώντας και άλλα προγράμματα ασφαλούς πλοήγησης. Μετά, αποφάσισαν να φωνάξουν τους φίλους τους και να τους ενημερώσουν για τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει όλοι να πάρουν. Για την ηχοκριτική αλληλογραφία βάζουμε στον υπολογιστή μας προγράμματα anti-spam. Δεν γράφουμε το email μας και είναι στο σελίδα μας. Αν χρειάζεται να το γνωστοποιήσουμε, το βάζουμε τη μορφή εικόνας. Δεν δημοσιεύουμε τη φωτογραφία της μικρής μας αδελφής ή τη δική μας. Δεν χρησιμοποιούμε το τείχος προστασίας. Καταγγέλουμε εμείς οι γονείς μας το παράνομο ή προσβλητικό περιεχόμενο κάποιων ιστοσελίδων. Δεν τις κρατάμε μυστικό. Οκ. Οκ.
la belle dame, comme une femme ronde. Premier baiser, donne-moi un chagrin, garde mon cœur, bonne femme. Ça finit mal, ça finit bien, quand les cruels sont les enfants. Quand deux à deux sur les chemins, ils vont chanter